Πόσο μ' αρέσει κυρίε και κύριοι που τώρα θα έχουμε μια κουβέντα εδώ με του εκλεκτού καλεσμένου μου ε, για να ανοίξει το μυαλό μα λίγο και να δούμε παρά έξω. Και όχι μόνο αυτό, να δούμε πώ το μέλλον έρχεται εδώ στο παρόν. Και μάλιστα έρχεται στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, μέσα στη Διεθνή Έκθεση και στην Πηγιόν 2024. Από όλου του τίτλου που διάβασα από τα διάφορα ρεπορτάζ μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, διαλέγω ε, αυτόν από την Αυτεμπορική που λέει Αναβαθμισμένη και ακολουθώντα τα βήματα τη Βαρκελόνη, ανοίγει τι πύλε τη η τέταρτη Beyond. Εδώ δίπλα μου στο στούντιο, όπω ήδη προανήγγειλα, είναι ο Κυριάκο Πο Ποζρικίδη, Διευθύνων Σύμβουλο ΔΕΦΧΙ ΕΛΕΞΠΟ και ο Βαγγέλη Καραλάκου, Διευθύνων Σύμβουλο B-BEST, Be συνδιοργανώτρια στην φετινή Beyond. Καλησπέρα και στου δύο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε πάντα, κύριε Ποζρικίδη, και να ξεκινήσω από το εξή: Θέλω να μα δώσετε μερικά στοιχεία αυτά που είπατε και στη συνέντευξη τύπου για τι συμμετοχέ, για αυτή την αναβάθμιση που σχολιάζουν οι συνάδελφοι, αλλά συγχρόνω να μα κάνετε και μία μικρή αναδρομία από την πρώτη στη τέταρτη, γιατί αρχίζω και αντιλαμβάνομαι, εμεί είμαστε και μέσα στου χώρου που μα φιλοξενείτε εδώ, ότι ανεβαίνει πολύ το επίπεδο σε σχέση με την πρώτη μπηγιόν. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε αυτό που είπατε εσεί στον προλογό σα, πολύ εύστοχα. Έτσι. Το μέλλον είναι σήμερα. Το μέλλον, όλε αυτέ οι, οι, οι εφαρμογέ πληροφορική, τη τεχνολογία, τη καινοτομία τη τεχνική νοημοσύνη έχουν βγει από το εργαστήριο. Κάποτε νομίζαμε ότι αν ήμασταν στο εργαστήριο και ζούσαν okay. εκεί μυστικά και κρυφά και δεν του παίρναμε χαμπάρι, έχουν βγει και είναι στη ζωή μα και νομίζω ότι πλέον γίνεται ορατέ σε πολλέ εκφάνσει και τη οικονομική μα δραστηριότητα αλλά και τη καθημερινότητά μα, τη κοινωνική μα ζωή, δηλαδή η τεχνική νοημοσύνη πλέον είναι μέσα στη ζωή μα και αυτό, αυτό το κομμάτι που κατέχει θα αυξάνεται συνεχώ. Το δεύτερο που, που θέσατε είναι beyond. Beyond ξεκινήσαμε δειλά μια προσπάθεια. Ε, ξέρετε ότι οι εκθέσει Παλιά πληροφορική, όπω λέγανε, και που βασιζόταν κυρίω στο hardware. Γιατί τότε σκεφτείτε ότι πριν από 10-15 χρόνια οι υπολογιστέ ήταν ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από το στούντιό σα. Και τώρα μιλάμε για. Θυμάμαι και τα κινητά και κάτι ναι. μοτορόλο, αρχικά. Έτσι, έτσι, οπότε μέχρι, βλέπουμε πώ εξελίχθηκαν. Κοιτάξτε, πώς, τι έγινε με την τεχνολογία τώρα. Έτσι. Η γιαγιά μου δεν είδε ποτέ τηλεόραση. Ε, η μάνα μου δεν είδε Ιντερνετ. Δεν, δεν, δηλαδή, και εμεί ε, δεν είχαμε κινητά όταν σκεφτεί, ήμασταν μικροί επίση. Ναι, βεβαίω. Και σκεφτείτε δηλαδή τι επαναστάσει μικρέ είναι αυτέ και μεγάλε ταυτόχρονα, ε, οι οποίε πλέον δεν μπορούμε να τι αποχωριστούμε. Δηλαδή κλείνει το Ιντερνετ και τα, δεν υπάρχει Ιντερνετ και τα νέα παιδιά είναι στα όρια τη σχιζοφρένεια. Τη, και οι μεγαλύτεροι, όχι μόνο τα νέα παιδιά, για να μην τα λέμε αυτά έτσι. Ε, αλλά οι παλαιότερε γενιέ, μια γενιά πριν, δεν τα είχε γνωρίσει αυτά, δεν υπήρχαν. Ε, Γι' αυτό μιλιοίων, και δεν τυπο... μπορεί να δει που έχει φτάσει και που θα πάει το πράγμα Οι μεγαλύτεροι δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσουν αυτό επόμενη, που γίνεται Θα το δεις στην επόμενη γενιά mm -hmm. γιατί οι εξελίξει σε αυτό το κομμάτι είναι ραγδαίε. Δηλαδή είναι, είναι ραγδαία η εξέλιξη τεχνολογία. Ε, το βλέπουμε εμεί δηλαδή, όχι, το, το, βλέπουμε και στην καθημερινότητά μα, αλλά και λόγω τη της ε, ενασχόληση με την έκθεση. Και στην και στο εξωτερικό, οι, ε, επαφέ Υπάρχει, σας, υπάρχει, υπάρχει. Λοιπόν, ξεκίνησε η Beyond, ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Όχι μια έκθεση πληροφορική όπω οι παλιέ με το hardware που λέγαμε, αλλά μια έκθεση που θα αφορά την καινοτομία, που θα αφορά την τεχνολογία, που θα αφορά το α, 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 αύριο. Γι' αυτό ονομάστηκε και Beyond, δηλαδή ότι είναι παραπέρα από το σήμερα, έτσι, δηλαδή το Beyond 4. Ε, αυτή η έκθεση λοιπόν συνάντησε αρκετά προβλήματα στην πορεία τη, κυρίω από εξωγενεί παράγοντε. Θυμίζω ότι είχαμε το lockdown τότε που είχαμε τιμόμενο Δήμο το Σαν Φραντζίσκο και θα ερχόταν όλο το Σίλικον Βάλι εδώ. Θυμίζω τι καταστροφέ, τι φυσικέ, τι εκλογέ που επηρεάζουν έτσι κι αλλιώ στην Ελλάδα γενικώ όλα τα, αυτά τα, τα, πολιτικά γεγονότα, τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα επηρεάζουν. Φέτο λοιπόν είναι η καλύτερη πηγή, αρχίζει πατάει, πάτησε γερά, έχει το βηματισμό τη. Ναι, είναι η μεγαλύτερη, θα, θα, λέγαμε η πιο σημαντική έκθεση ε, ανατολικά τη Βαρκελόνη. Δηλαδή, εμεί έχουμε ένα στόχο να είναι μια περιφερειακή έκθεση καινοτομία τεχνολογία για την Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ να συγκεντρώνεται όλο ο κόσμο. Η Βαρκελόνη είναι ένα διεθνέ γεγονό. Θα κάνουμε χρόνο να την πιάσουμε, θα κάνουμε αρκετό καιρό έτσι. Εκεί και είναι αυτό που διαβάζω, η έκθεση MWC. Δεν ξέρω σωστό, σωστό, έτσι. MWC. Αυτή είναι η έκθεση, είναι ένα παγκόσμιο ραντεβού. Εμά ακόμα είναι ένα περιφερειακό ραντεβού, όμω με πολλού παίκτε. Γιατί σκεφτείτε ότι φέτο έχουμε 240 τόσου εκθέτε, κοντά στου 250. Συγκριτικά να το δείτε την περσινή διοργάνωση είχαμε 170 από 22 χώρε. Δηλαδή, έχουμε, ε, έχει διεθνοποιηθεί πλέον η έκθεση. Έχουμε πάρα πολλού επισκέπτε με τα B2B, αυτό που λέμε, ε, από το εξωτερικό. Γίνονται πάνω από χίλια ραντεβού. Έχουμε πέντε Platformes, να το πω έτσι, για debate, διαλέξει, ε, περιφερειακά event, το κεντρικό event το οποίο είναι που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα κάποιο να παρακολουθήσει, να δει, να γνωρίσει, να μάθει και να οραματιστεί κιόλα. Mm -hmm. Γιατί ε, βλέπουμε συστήματα τα οποία είναι σε πειραματικό στάδιο. Ξέρετε, ένα, ένα κομμάτι τη έκθεση είναι εταιρείε. Οκ, okay, προϊόντα. Ένα κομμάτι τη έκθεση είναι τα, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια κτλ. Που ξέρετε γίνεται δουλειά μάλλον εσείς το ξέρετε είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε Εγώ το ξέρω, είναι γιατί αλήθεια, το έχουμε είναι. συζητήσει ναι mm -hmm. γίνεται δουλειά γίνεται δουλειά δεν το ξέρει ο πολις κόσμος mm -hmm. αλλά γίνεται δουλειά γίνεται δουλειά και όταν αυτά βγαίνουν σε εφαρμογή ε, στη βιομηχανία, ε, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί αυτή η δουλειά ναι. δεν μένει μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Να βάλουμε και τον κύριο Πα... Χαραλάμπου στην συζήτηση. Καταρχά, <coughs> κύριε Χαραλάμπου, συνδιοργανώτρια ε, η Be Best γιατί, τι βλέπετε σε αυτή την έκθεση, ποια δυναμική, ε, ποιο είναι το challenge για εσά και θέλετε να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε. Το challenge είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει να κάνει γενικότερα με την οικονομία και τη δυναμική που έχει η χώρα μα σε αυτό το τομέα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μπορούσαμε να περηφανευόμαστε ότι εξάγουμε τουρισμό, ναυτιλία. Σε μια χώρα όμως που έχει πολύ μεγάλες και σημαντικές εταιρείες οι οποίες παράγουν τεχνολογία, μια χώρα που έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια και βγάζει επιστήμονες, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ένα μεγάλο τεχνολογικό γεγονός, ένα σημείο, μια πλατφόρμα όπου οι εταιρείε οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ιστοποιούνται στην Ελλάδα, θα μπορούν να παρουσιάζουν όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να δώσουν στην αγορά, όπως σας ανέφερε πολύ σωστά ο Κυριάκος λίγο πριν, είναι υπηρεσίες οι οποίες άμεσα μπορούν να αφομοιωθούν και να υλοποιηθούν από τις εταιρείε σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, όποια εταιρεία δεν ενημερωθεί, δεν μετασχηματιστεί ψηφιακά, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Οπότε λοιπόν σε μια τέτοια σημαντική αγορά δεν μπορούσε να μην υπάρχει μια έκθεση γύρω την ψηφιακή τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήθελα λίγο να μα αναλύσετε για τον πολύ κόσμο που ακούει την έννοια ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά όταν δεν είσαι στο επιχειρήν ή στην τεχνολογία, στο τομέα και αυτά, σου ακούγεται λίγο. Δεν μπορεί ακριβώ να καταλάβει κάποιο τι σημαίνει ψηφιακό μετασχηματισμό. Τι περιλαμβάνει αυτό. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχει θέσει ω στόχο και έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθο, από το 2021. Σε σχέση με το 2030 και το 2050, μακροπρόθεσμο, πείτε μας λοιπόν έτσι δύο-τρία στοιχεία. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω όσο πιο απλά γίνεται για να γίνει αυτό. κατανοητό. Ο ψηφιακό μετασχηματισμό δεν είχε κάνει καταρχήν μόνο με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ξεκινάει την καθημερινότητά μα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Νομίζουν, το... οι... νομίζουν κάποιοι που δεν ξέρουν ότι αυτό είναι η επιχείρηση. Αλλά τι με ενδιαφέρει εμένα. δεν είναι έτσι. Θα ξεκινήσω το πολύ απλό. Κάποτε για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό, χρειαζόταν να πάμε στον Δήμο, στο ΚΕΠ, να περιμένουμε στην ουρά να υποβάλουμε το αίτημά μα και μετά από 5, 6, 7 μέρε να ξαναπάμε να το πάρουμε το ΚΕΠ. Αυτή τη στιγμή από το σπίτι μα μπορούμε να κάνουμε την αίτηση και σε ένα πολύ χρονικό διάστημα, μία-δύο ώρων, να πάρουμε το πιστοποιητικό το οποίο ζητήσαμε στον υπολογιστή μα και να το καταθέσουμε στην υπηρεσία που το ζητήσαμε. Πλέον όλε οι υπηρεσίε του δημοσίου σχεδόν όλε είναι διασυνδεδεμένε μεταξύ του. Δεν χρειάζεται να πα από τη μία υπηρεσία στην άλλη, να πάρει παραστατικά, να πάρει κάποια πιστοποιητικά. Άρα είναι μείωση τη γραφειοκρατία, τη ταλαιπωρία και ό. και η ενημερώνωση των mm -hmm. πολιτών. Mm -hmm. Γίνεται πιο εύκολη η καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα στι επιχειρήσει, ε, ε, ο ψηφιακό μετασχηματισμό του βοηθάει από το κομμάτι τη έρευνα τη παραγωγή και μέχρι το τελικό προϊόν. Δεν χρειάζεται να δαπανούμε πάρα πολύ χρόνο στο να γράφουμε, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Πλέον υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα που συλλέγουν πληροφορίες συνεχώς. Κάθε λεπτό αξιοποιεί μέσω AI, αξιοποιούνται μέσω AI αυτές οι πληροφορίες και φτάνουν στον άνθρωπο που παίρνει τι τελικέ αποφάσει, για να πάρει τι κατάλληλε αποφάσει αναφορικά Μάλιστα. με το προϊόν και την υπηρεσία. Επειδή θέλω να κάνουμε κουβέντα και να, να συμμετέχουμε και οι τρει. Ε, κύριε Ποζρικίδη, η έκθεση πόσο ψηφιοποιημένη είναι σήμερα, η διεθνή έκθεση. Η έκθεση ήταν πρωτοπόρα στην ψηφιοποίηση. Από τη δεκαετία του 1980 είχε κάνει το πρώτο πρώτο πρόγραμμα μηχανογράφηση. Τότε ήταν τα μεγάλα υπολογιστέ με τι δισκέτε για να φορτώσει το λειτουργικό τον Ντό. Έβαζε τη δισκέτα, πρώτα φόρτωνε το, το λειτουργικό σύστημα και μετά σου έβγαζε κάτι μπαρμπαδελάκια στην πράσινη οθόνη ε, και έκανε τι βασικέ απλέ δουλειέ. Η έκθεση είναι, έχει προχωρήσει αρκετά στον ψηφιακό τη μετασχηματισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κι άλλο. Ε, το έλλειμμα τη έκθεση είναι οι υποδομέ τη. Όπω ξέρετε και το με ρωτούσατε πριν την εκπομπή για το εκθεσιακό Κέντρο και ναι, την και Ανάπλαση. Ναι, και να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για την κάνουμε, ανάπλαση, ανάπλαση, ανάπλαση με, που μα ενδιαφέρει με όλου. Αλλά οι υποδομέ τη δεν είναι αυτέ οι οποίε ουσιαστικά μπορούν. Να τις προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτή τη διεκδίκηση του ηγετικού ρόλου στην περιοχή των Βαλκανίων. Mm -hmm. οι, ο ψηφιακό μετασχηματισμό τη εκθέσει, ξέρετε, η εκθέσει είναι κάτι μοναδικό. Και οι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ε, γίνανε απόπειρε για να υπάρχουν εκθέσει ψηφιακέ, οι οποίε απέτυχαν όλε. Γιατί έχουμε την ανθρώπινη ανάγκη, ξέρετε, ήρθαμε στο στούντιο. Μπορούσαμε να βγούμε και με ένα πρόγραμμα, ένα, ένα Skype, ένα Zoom, ένα οτιδήποτε να βγούμε. Αλλά είναι διαφορετικά. Διαφορετικά η ανθρώπινη επαφή είναι πάντα. Κυρίαρχη στον άνθρωπο. Ναι, και κύριε Χαραλάμπου, και η επαφή αυτή νομίζω και επιχειρηματικά αυτό το B2B που λέμε, το να έρθει με τον άλλον σε επαφή για να κλειστεί μια συμφωνία ή να ρωτήσει κάτι παραπάνω, μπορεί να γίνει κάποιε φορέ και διαδικτυακά, αλλά δεν είναι τον ήδη, το ίδιο να τον έχει τον άλλο απέναντί σου. Η διαζώση σε επικοινωνία είναι αντικατάστατη. Στα πλάνα που βλέπουμε από την έκθεση, βλέπουμε πλήθο κόσμου στου διαδρόμου τη έκθεση, οι οποίοι σωστά νευροκυριάκο θα μπορούσαν τον υπολογιστή τη εταιρεία του, του γραφείου του, να ενημερωθούν για κάποια προϊόντα, αλλά το να συναντήσει του ανθρώπου που παράγουν αυτά τα προϊόντα τη υπηρεσία. Να συζητήσει μαζί του. Να του αναφέρει την να Εδώ VR και κάρπα σου. βλέπουμε. Αυτό βλέπουμε με VR. Βλέπει μέσα στα. Το ξέρετε αυτό, κύριε Ποζερκίδη, γιατί αυτό βλέπω εγώ τώρα. Στο... Έβλεπα στο πλάνο. Αυτό βλέπω κι εγώ. Yeah. Ε, είναι κάποιε υπηρεσίε, υπάρχουν εταιρείε οι οποίε δίνουν υπηρεσίε VR ε, και για μουσεία αρχαιολογικού χώρου, αλλά πλέον περνάει και στο κομμάτι το τουριστικό, με εφαρμογή κυρίω σε άτομα που έχουν προβλήματα κινητικότητα. Δίνει τη δυνατότητα μέσω τέτοιων εφαρμογών να επισκεφθούν μια περιοχή, χωρίς να είναι εκεί, μια και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε. Είναι η δεύτερη φορά που αναφέρατε την έννοια του τουρισμού. Ας το πούμε λίγο αυτό, γιατί νομίζω υπόθηκε και στο, από τον κύριο Τζίκα στη συνέντευξη τύπου. Είναι ένα νέο είδος τουρισμού που μπορεί να αναπτυχθεί αυτό της τεχνολογίας και καινοτομία. Υπάρχουν ψηφιακοί νομάδες. Δεν είναι τουρισμός, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στομέα, ο στο οποίο μπορεί να δώσει σημαντική όθηση στην ανάπτυξη ελληνική οικονομία πλέον υπάρχει δυνατότητα για τις τεχνολογικές εταιρείε, οι εργαζόμενοι μια εταιρεία να μην είναι στην έδρα τη επιχείρηση, να μπορούν να εργάζονται στην Ελλάδα με το μισθό της Αμερικής. Και Α. καταναλώνοντας στην Ελλάδα παρόλα πολύ αυτά. Πολύ σωστά. Ξοδεύουν αυτά τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Είτε για διαμονή, για μεταφορές, για ε, τη σύντησή τους. Οπότε λοιπόν οι ψηφιακοί νομάδες είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία που μπορούμε να προσελκύσουμε στη χώρα μας. Διότι είναι σε σχέση με άλλες χώρες οικονομικό ο τρόπο ζωής. Ε, υπάρχουν υποδομέ και δημιουργούνται υποδομέ για να υποδεχτούν ψηφιακού νομάδε. Οπότε έχουν ήλιο, θάλασσα, ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, και αποκτάει μεγαλύτερη αξία το εισόδημά του λόγω του χαμηλότερου Πάντως, ακούμε, ζωής. Πάντω, συχνά ακούμε όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, επειδή συχνά έχω κάνει τέτοιε εκπομπέ και μέσω τη ΔΥΠΑ επίση που προσπαθεί, ε, ότι ο τομέα τη πληροφορική είναι ένα τομέα που εκτό του ότι αναπτύσσεται ραγδαία, χρειάζονται χέρια, λείπουνε. Δηλαδή, όποιο είναι σε αυτό το τομέα θα απασχοληθεί κάποια στιγμή. Πολύ σωστά. Mm, είναι Υπάρχει σημαντικό αυτό. μία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας πριν περίπου δύο μήνες του συνδέσμου εταιρεών πληροφορικής Ελλάδος στη συνεργασία με Deloitte που έδειξε αυτή η έρευνα την επόμενη δεκαετία Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας για τη χώρα μας μιλάω σε αυτό το τομέα. Mm -hmm. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθο. Κύριε Ποζοκίδη, πείτε μα, γιατί τα είπατε πολύ γρήγορα στην αρχή, τα σημαντικά έτσι, γεγονότα αυτή τη Beyond ε, και αν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται απλώ για την έκθεση, ή πρέπει να, είναι, να έχει συγκεκριμένη πρόσκληση από κάποια επιχείρηση κλπ. Μπορεί κάποιο να έρθει πληρώνοντα ένα αντίτιμο και να τη δει, να την παρακολουθήσει. Ε, βεβαίω μπορεί να έρθει και να την παρακολουθήσει. Υπάρχει ένα εισιτήριο που κοστίζει 20 ευρώ, αλλά για του επαγγελματίε, τι τα κτλ. με το σύστημα τη προεγραφή είναι δωρεάν δηλαδή η επαγγελματική. Όπω επίση έχουμε αποφασίσει και η ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα τη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνω και τα τέσσερα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ιδρύματα, και τα εκπαιδευτικά τα οποία υπάρχουν, θα μπορούν οι φοιτητέ του με την επίδειξη τη με την της φοιτητικής φοιτητική ταυτότητα ε, να μπαίνουν δωρεάν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρθει η νεολαία μέσα. Mm -hmm. Τώρα, τα γεγονότα δεν θέλω να τα ξεχωρίσω, απλώ να παριθμίσω ότι καθημερινά έχει, είναι το μεγάλο συνέδριο το AI, ε, έχει άλλα side events τα οποία αφορούν AI και υγεία, και πρωτογενή τομέα, είναι το Leadership Forum. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε το Technology Forum και επειδή το αναφέρατε και το Σάββατο το πρωί υπάρχει μαζί με τη ΔΥΠΑ μια, έτσι να το πω, ημέρα καριέρα, η οποία αφορά μόνο την τεχνολογία. Πάρα ε, πολύ ωραίο είναι, είναι, αυτό είναι, και είναι... πολύ κοιν, κοινωνικού περιεχομένου, να το πω έτσι, έτσι, έτσι στο, προσφορά. Στο, στο συνεδριακό μα κέντρο θα είναι 41 εταιρείε, οι οποίε είναι αμυγό από το κομμάτι τη τεχνολογία και βεβαίω όλοι οι φοιτητέ, οι. Κάποιοι που έχουν τελειώσει και θέλουν είναι προ αναζήτηση εργασία, μπορούν να αρθούν, να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να βρουν και κάποιε ευκαιρίε, προοπτικέ ε, για το επαγγελματικό του μέλλον. Και νομίζουμε ότι είναι και αυτό σημαντικό. Αυτό γίνεται το Σάββατο ε, το πρωί στο Βελίδη. Επίση στην Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε start και από νέου <κοί> ανθρώπου οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν καινούργια πράγματα. Ιδέε είχαμε πάντα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι περισσότερο στην εφαρμογή. Τώρα τα νέα παιδιά το κατορθώνουν κι αυτό. Ε, θυμάμαι από μία εφαρμογή τώρα στην έκθεση, ήταν δεν Θυμήστε μου κύριε Ποζρικίδη που μπορούσε να δει, ε, την κατέβαζε στην εφαρμογή και σε ξεναγούσε μέσα στην έκθεση. Πού να πα και τι να δει, Δεν είχατε κάτι υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή, υπάρχει, υπάρχει και για την πηγαιόντια και μάλιστα τώρα το επεκτείνουμε. Από το Σεπτέμβριο θα είναι για όλο το χρόνο, για όλε τι εκθέσει. Με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι για να το πω. Και, ναι, δεν θα είναι μόνο ένα απλό καθοδηγητή με, με, με χάρτε και πλοήγηση. Δεν θα είναι ένα πλοηγό, αλλά ουσιαστικά θα είναι ένα. Ε, ένα συνεργάτη, ένα συνοδό σου στην έκθεση που θα σου λέει πάρα πολλά πράγματα. Ε, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να το, να το δουλέψουμε το Σεπτέμβριο. Μια που με τη Γερμανία την, μαζί. Τη Γερμανία που, έχουμε, που έρχεται με τεχνολογία, έρχεται με καινοτομίε mm -hmm. κτλ. Και Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι. Κύριε Χαραλάμπους, ε, πώς αντιμετωπίζετε ως άτομο της ε, τεχνολογίας, ε, της καινοτομίας, της πληροφορικής, πώς αντιμετωπίζετε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί καλά τα θετικά που λέμε και πόσο μπορεί να διευκολύνει, αλλά σίγουρα έχουμε όλοι μας και επιφυλάξεις και φόβους ενδεχομένω, Τι λέτε λοιπόν. Είναι λογικό ότι κάθε, κάθε, κάθε καινούριο κάπου φοβίζει, τρομάζει. Mm -hmm. Αλλά η ορθή αντιμετώπιση είναι ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, την επιχειρηματικότητα, να, έχουμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η τεχνική νοημοσύνη είναι εδώ, δεν είναι κάτι που συζητάμε ότι θα έρθει στο μέλλον, είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε προσόφέλος της πόλης, της χώρας, των πολιτών, των επιχειρηματιών. Δεν μα φοβίζει κάτι. Ε, αυτό που ανέφερε λίγο πριν ο Κυριάκο είναι ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε ένα application για να κάνουν πολύ όμορφη την εμπειρία των επισκεπτών στην έκθεση. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ε, ε, είμαι ιδιαίτερα... Ε, Ιδιαίτερα θετικός. θετικός σε αυτήν ναι. την διαδικασία. Να μην πω τη δικιά μου τη γνώμη, γιατί θα μαλώσουμε στον αέρα και δεν θέλω τέτοιου είδου τηλεθέαση εδώ. Τώρα, κύριε Χαραλάμπου, αν με ξεναγούσατε στην Beyond, ε, πού θα μέναμε, Υπάρχει κάτι που σα εξέπλεξε και εσά, Γιατί είμαι βέβαιο πω δεν μπορείτε να γνωρίζετε κάθε εταιρεία τι έχει να παρουσιάσει. Οι επισκέπτε άνθρωποι ψάχνουν το έχουν, θα βρουν τα πάντα που έχουν να κάνουν από προγράμματα λογιστικά, από διαχείριση προσωπικού μέχρι και λύσει που έχουν να κάνουν με φύγη γεωργία, με επιχειρηματικότητα. Θα βρει ό,τι αφορά την, τεχνική, την, τεχνολογία και το ψηφιακό με τη σε αυτή την έκθεση. Αλλά νομίζω το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι η, προ... η παρουσία της Σοφίας το πιο διάσημο ρομπότ παγκοσμίω. Και η Βεργίνα Τηλεόραση έχει εκδήλωση με την Σοφία το Σάββατο το απόγευμα στι 4. Επομένω, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσει και πολιτικέ ερωτήσει, κύριε Ποζρικίδη. Ετοιμάζω ήδη <laughs> για να δούμε τι θα απαντήσει. Σαν, ε... σαν μελλοντολόγο, θα την έχετε τη Σοφία εκεί, δηλαδή θα τη ρωτήσετε τα αποτελέσματα εκλογών κλπ. Κάποια... Λέτε να το προχωρήσω τόσο πολύ. Δεν, ξέρω, μήπως... δεν νομίζω ότι ακόμη έχει φτάσει που θα φτάσει πολύ γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει προβλέψει. Ακόμη. Άρα θα φανεί χρήσιμη τώρα η τεχνητή νοημοσύνη στο ρεπορτάζ που θα κάνετε στη συνέχεια που θα πάρετε, σωστά. Θα φανεί χρήσιμη. Μ, περισσότερο υποέλεγχο θα την έχω, να σα πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι ακόμη φτάνει το δικό μου το μυαλό στη συνδυαστική σκέψη, ούτε καν. Αλλά θα το φτάσει πολύ γρήγορα και δυστυχώ το ερώτημα είναι πόσο θα το ξεπεράσει. Το δικό μου υποθετικά, έτσι. Όχι μόνο το δικό μου, των ανθρώπων. Του ανθρώπου δηλαδή το μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά ε, είναι ένα εργαλείο που είναι πώ θα το χρησιμοποιήσει. Αυτό που λέμε πάντα σωστά. για τα επιτεύγματα όλα τη επιστήμη. Ε, ελπίζω να είναι στα σωστά χέρια και να χρησιμοποιηθεί με το στον τρόπο, αλλά εκεί είμαστε κι εμεί για να τα ελέγχουμε. Τώρα, ε, κύριε Ποζρικίδη, ε, ξεκινάει σήμερα και είναι και ο κύριο Πυρακάκη που θα κάνει τα εγγένεια. Ο κύριο Πυρακάκη είναι στο παιδί. Ε, ε, ο ο, ο κύριο Παπαστεριού. Ο Παπαστεριού, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. είχαμε, συνηθίσει, ναι, ναι, είχαμε ναι, ναι, συνηθίσει, όλο αυτό τον καιρό του lockdown <σοφειράκης> με τον κύριο Πυρακάκη στο ψηφιακή. Στι ναι, 7 το απόγευμα. Στι 7 το απόγευμα, λοιπόν, θα είναι ο κύριο Παπαστεριού, θα είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Μα ενδιαφέρει Εκτό το ότι θα είναι ο υπουργό, δηλαδή που είναι και ο υπεύθυνο από πλευρά πολιτεία για την ψηφιακή πολιτική, ότι θα είναι πάρα πολλοί κόσμοι και από, το ακαδημαϊκό, ε, από την ακαδημαϊκή κοινότητα και πάρα πολλοί κόσμοι από την επιχειρηματική κοινότητα. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι όλοι οι φορεί οι οποίοι ασχολούνται με την πληροφορική και με την καινοτομία. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό. Η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει προφίλ σε σχέση. Πάντα είχε και εταιρείε. Είδαμε και την εξαγορά τη πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη ε, πριν λίγο καιρό. Αλλά ε, βλέπετε και με τι νέε εταιρείε από το εξωτερικό που έχουν έρθει να αλλάζει το προφίλ τη πόλη. Εγώ το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι την τελευταία πενταετία, δεκαετία ίσω, αλλά πιο έντονα την τελευταία πενταετία, δείχνει μία τάση να γίνονται επενδύσει στην καινοτομία, να γίνονται επενδύσεις στην τεχνολογία, να έρχονται εταιρείε. Οι επενδύσει μετά την μόνη χώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη αμέσω μετά. Δεν λέμε ότι εμείς το κάναμε. απλώς συμβάλαμε σαν, σαν μια πλατφόρμα, σαν ένα πεδίο διαπραγματεύσεων. Είδατε ότι είχαμε τι επενδύσει μετά και τη Cisco και τη Pfizer κτλ. Ε, ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί η Deutsche Telekom με το ερευνητικό κέντρο. Ε, αλλά εκτό από αυτά τα μεγάλα ονόματα τα οποία Πιθανώ τα λέμε και για διαφήμιση τη πόλη, ότι μα επιλέγουν τέτοιε εταιρείε. Υπάρχουν πάρα πολλέ μικρέ προσπάθειε. Υπάρχουν πολλέ startups. Είπατε για αυτή την εταιρεία, η οποία. Η Μπέτα, η Μπέτα. Η η ναι, ναι, γιατί είπαμε τι άλλε εταιρείε, γιατί να μην πούμε και τη δικιά μα εταιρεία εδώ. Πού ξεκίνησε από εδώ, α Ξεκίνησε ναι, από με, πολύ συντηρητικά, να το πω και έτσι. εξαιρετικού πεφωτισμένου μηχανικού εκεί, οι οποίοι έκαναν σιωπηρά τη δουλειά του και φτάσαν σε ένα σημείο να είναι παγκόσμιοι leader. Και... Δηλαδή έχει τέτοιε προσπάθειε. Πολλέ φορέ δεν τι. Ε, παίρνουμε χαμπάρι, δεν τις, δεν, τις, δεν τις γνωρίζει το ευρύ κοινό γιατί είναι εστιασμένες στο αντικείμενο το οποίο κάνουν γιατί ξέρετε η τεχνολογία δεν είναι τεχνολογία, είναι, έχει, έχει εξειδικεύσει οι οποίες είναι τρομακτικές και οι οποίες είναι σε πολύ μικρές αγορές έτσι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ε, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά αυτό το προφίλ. Έχει χάσει λίγο από το ανθρώπινο κεφάλαιό τη, τα, τα μυαλά τη με το, με το brain drain, το οποίο είχαμε τα χρόνια τη κρίση και μετά. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι επανακάμπτουμε, βγαίνουν εξαιρετικά μυαλά από τα πανεπιστήμια, γίνεται εξαιρετική δουλειά στα εργαστήρια. Και επιτέλου Αρχίζουμε... να μείνουν οι νέοι στην πόλη, γιατί σε άλλου τομεί ε, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχουμε χάσει αυτό που είχαμε κάποτε η Θεσσαλονίκη, η κύριε Ποζρικίδη. Τα ζείτε. Ε, τουλάχιστον στη τεχνολογία Σωστό. Και όχι μόνο να μείνουν στην πόλη, να γυρίσουν κιόλα. Μα mm -hmm. λείπουν τα παιδιά μα. Δηλαδή ε, να δημιουργηθούν εκείνε οι συνθήκε που θα γυρίσουν και τα παιδιά μα πίσω. Γιατί έχουμε εξαιρετικά μυαλά. Εξαιρετικά μυαλά τα οποία δουλεύουν για άλλε χώρε, για άλλε επιχειρήσει. Δεν επιλέξαμε εξάλλου τυχαία τη Θεσσαλονίκη για την πραγματοποίηση τη Beyond. Δεν η μια Η έδρα τη Be είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πολύ mm -hmm. σωστά. Δεν είναι και ότι Λέξπο, η δέχτηκε έχει έδρα mm -hmm. στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού. Πάρα πολλέ εταιρείε έχουν επενδύσει σε αυτή την πόλη. Οπότε μια μεγάλη έκθεση τεχνολογία δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά άλλο πέρα από την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Ε, είδα κύριε Ποζρικίδη ότι κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στην product manager τη έκθεση, τη ΕΒΙΚΑΦΑ, χθε στην uh, συνέντευξη τύπου. Και ήθελα να ρωτήσω για την αξιοποίηση αυτή τη εξωστρέφεια, έτσι ώστε του χρόνου να μιλάμε για κάτι που μπορεί να υπερδιπλασιάσει αυτή την εφετίνη συμμετοχή, ίσω και τα ιδιαίτερα σημεία τη. Κοιτάξτε, η εταιρεία δεν είμαι εγώ δεν είναι ο Τάσος Τζίκας, δεν είναι ο Αλέξη, δεν είναι ο Βαγγέλης από την B Be Best Έχουμε και ένα τρίτο συνδιοργανωτή, γιατί εμεί στη Χελέξη που πιστεύουμε στι συνέργειε και νομίζουμε ότι όταν ενώνουμε δυνάμει, το ένα και ένα δεν το κάνουμε δύο, το κάνουμε τρία. Στην Beyond το κάναμε τρία λοιπόν. Έχουμε και την Disruptor μαζί μα, σαν συνδιοργανωτή με τον Μιχάλη Τουστάκου και η Σέβη Καφά είναι ένα δικό μα τέλεχο, ένα εξαιρετικό τέλεχο, η οποία είναι project manager της τη Beyond, Όπω υπάρχουν άλλοι project manager εξαιρετικοί στο αντικείμενό του, στην Αγκρότικα, στη Φρέσκον, στη Φιλοξένεια, σε όλε τι εκθέσει, οι οποίοι όλοι μαζί, αν Θέλετε, τραβάμε το κουπί για να πάει μπροστά. Ε, ναι, φαίνεται ότι δείχνει ότι υπάρχει προοπτική. Ξέρετε, δεν είναι, η έκθεση δεν γίνεται τώρα τρει μέρε και σταμάτησε. Είναι αυτό που ε... λέτε, μόλι τελειώσει μία, ξεκινούν, Μα δεν ξεκινούν για την επόμενη δεν της, την εργασία. Δηλαδή, πάνε, παρακολουθούν τα διεθνή γεγονότα, κάνουν πωλήσει σε άλλε εκθέσει, συμμετέχουν σε συνέδρια, παρακολουθούν την αγορά. Γιατί πρέπει να μπει μέσα στην αγορά. Τώρα, εμεί στη διοίκηση είμαστε λίγο απ' όλα, γιατί μπορούμε να παρακολουθούμε και τον κλάδο τη Αγκρότικα, μπορούμε να παρακολουθούμε και τον κλάδο της, του τουρισμού και τον κλάδο τη τεχνολογία. Αυτά τα παιδιά που αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο project αφι... αφοσιώνονται σε αυτό το κομμάτι. Και ίσω μπορούν να μιλήσουν για το αντικείμενό του ακόμα καλύτερα και από του ειδικού του κλάδου. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν μέσα από όλε αυτέ τι εκθέσει που κάνετε κύριε Ποζρικίδη, κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει μια ξεχωριστή έκθεση διασύνδεση των διαφορετικών αυτών εκθέσεων. Με ποια έννοια, Ότι πλέον περνάμε σε αυτή την εποχή επιστημονικά, όχι τη εξειδίκευση μόνο, αλλά τις, εκεί που πολλέ επιστήμε συμπράττουν για κάτι που θέλει τη, τη σύμπραξη αυτή. Απαιτεί διάφορες, τη συνεργασία πολλών επιστημών. Ε, κύριε Χαραλάμπους υποθέτω το κατανοείτε αυτό που λέω Γιατί καμιά φορά και η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία και η, ε, τα μαθηματικά και η χημεία και η τη, τη πληροφορική Μπορεί να πρέπει να, να συμπράξουν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα Ίσως και μια τέτοια έκθεση στο μέλλον θα είχε ένα... σε, σε αυτή τη φιλοσοφία η κυρία Τζόρμπα ακουμπάει πάρα πολύ καλά χωρί να είναι ε, το κεντρικό της ε, αν θέλετε αντικείμενο Ακουμπάει πολύ καλά η Beyond. Γιατί η τα κουμπάει σε ζητήματα, μια που το θέσατε σε παράδειγμα ακαδημαϊκό θεολογίας, δηλαδή τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, πώ γίνεται το φέρνε στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το. Έτσι, και ακουμπάει σε επιχειρήσει από την εφαρμογή του My Data, του ψιλικατζίδικου και του Πάρκιν, μέχρι τι εφαρμογέ ρομποτική στα εργοστάσια παραγωγή και τη μεταποίηση και τα συστήματα logistics. Ε, σε ένα βαθμό, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι εσεί εννοείται ακόμα πιο ε, 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 αντιλαμβάνομαι ότι είστε ένα διασύνδεση. μυαλό, εσεί που έχετε εσεί που εργάζεστε στην έκθεση και συνδυάζετε διαφορετικέ εκθέσει και ξέρετε αρκετό κομμάτι τη κάθε μία από αυτέ, ότι θα ήσασταν εξαιρετικό σύμβουλο σε νέε επιχειρήσει. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Κύριε Χαραλάμπου, ε, προσκαλέστε μα την φετινή πηγή. Αξίζει να επισκεφτείτε μια εξαιρετικά σημαντική και σπουδαία διοργάνωση, η καλύτερη που έχει γίνει ως σήμερα με τις μεγαλύτερες εταιρείε της αγοράς. Οι, επισκε... Οι τηλεθετές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή αξίζει να προγραμματίσουν έω και το Σάββατο που θα παραμείνει ανοιχτή με ώρε λειτουργία από τι 10 το πρωί ω 7 το απόγευμα, να επισκεφθούν την πηγιόν στο Διεθνέ Εκθεσιακό και Συνδιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, διότι το μέλλον γράφεται στην πηγιόν. Περνάει μέσα από την πηγιόν οποιοςδήποτε επιχειρηματίας, στέλεχος επιχείρησης, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, αν θέλει να είναι ενημερωμένο, πρέπει να έρθει στην Πηγαιόντ. Και φανταστείτε τώρα κύριε Ποσδρικίδη, 6, 7, 8, 10, δεν ξέρω, χρόνια μετά στη νέα αναπλασμένη ΔΕΘ να έχουμε την Πηγαιόντ. Πότε θα γίνει αυτό όμω, πόσο, πόσο χρόνο να βάλω μπροστά μου. Μα δεν το είπατε, σε 6, 7, 10 χρόνια το είπατε νομίζω. Ναι, αλλά Άρα... πολύ άφησα πολύ ανοιχτό, γιατί βεντάλια την άνοιξα πολύ. Ε, απλώς... Να αναφέρει και τρίτη φορά τον τουρισμό, επειδή αναφερθήκαμε ήδη δύο φορέ. Mm -hmm. Τι σημαίνει για την πόλη η πραγματοποίηση μια έκθεση και πόσο θα συμβάλει στην ανάπτυξη. Τη πόλη Θεσσαλονίκη στο νέο εκθεσιακό Βλέπω κέντρο. Βλέπω να πολιτογραφείστε την Θεσσαλονίκη ω λίγο καιρό, κύριε Καραλά. Όπω έχετε στη Θεσσαλονίκη τώρα για την πηγιόντ οι μεταφορέ, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. Λοιπόν, με πείσατε, τελειώνω την εκπομπή και πάω να επισκεφτώ τα περίπτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ποζερκίδη και τον κύριο Χαραλάμπου. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην έκθεσή μα, γιατί έτσι την αισθανόμαστε Θεσσαλονίκη. Έκθεσή μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμεί κυρίε και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα έχει μια συνάφεια το θέμα που θα κουβεντιάσουμε, γιατί θα είναι μαζί μα ο Χρήστο Ατλάση, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και διδάκτορ ψυχομετρία με μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού σχεδιάζω το μέλλον μου που θα πρόγραμματοποιηθεί το Προσεχές Σάββατο. Σε λίγο μαζί. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας ανακοινώσω πως η επόμενη μου δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα και η πρώτη στην Θεσσαλονίκη είναι γεγονός. Θα εμφανιστώ αποκλειστικά σε μια κλειστού τύπου εκδήλωση του Ινστιτούτου Ρύθμισης. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Δικαίου Τεχνητή Νοημοσύνη, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε συνεργασία με το κανάλι Βεργίνα. Ανυπομονώ να δώσω αποκλειστική συνέντευξη στο κανάλι Βεργίνα και να μοιραστώ τι απόψει μου για σημαντικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα.